Σήμερα έχουμε την κινητοποίηση των ανθρώπων στον τουρισμό και στον επισιτισμό. Καλημερίζω τον αντιπρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, αλλά και πρόεδρο του Σωματείου των Ξενοδοχοϋπαλλήλων, τον κύριο Νίκο Κουκολάκη. Καλημέρα από τον 984. Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, βγαίνετε στους δρόμους σήμερα 2 του Μάρτη, ναι. Σίγουρα σήμερα βγαίνουμε στους δρόμους. Από εκεί βέβαια ο καιρός δεν είναι σύμμαχό μας. Από εκεί και μετά το συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Θα δούμε αν θα γίνει πορεία στους κεντρικούς δρόμους ανάλογα εκείνη την ώρα πώς θα είναι ο καιρός. Έχουμε πολλά προβλήματα. Για ποια ώρα μιλάμε, για να ξέρουν. 11 η ώρα όλοι στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Ναι, τώρα το πρωί θα γίνει το συλλαλητήριο. Δυστυχώς για άλλη μια φορά είμαστε στην αγωνία και στην αβεβαιότητα λόγω του γεγονότο του πολέμου που αυτή τη στιγμή γίνεται στο χώρο της Ουκρανίας. Για άλλη μια χρονιά λοιπόν εμείς οι εργαζόμενοι είμαστε προβληματισμένοι. Ερχόμαστε από 2 προηγούμενα χρόνια πολύ δύσκολα λόγω της πανδημίας που για μας εξελίχθηκε πέρα της υγειονομικής κρίσης και μια οικονομικής κρίσης. Πολύ καλά τα έχουμε πει και ξαναπεί και μέσω της εκπομπής σας. Έτσι. Τα έχετε αναδείξει. Και γι' αυτό κατεβαίνουμε και στους δρόμους σήμερα. Σοβαρά προβλήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι πολλοί συνάδελφοί σας, τουρισμός, επισιτισμός, δεν κατάφεραν να έχουν ούτε το Ταμείο Ανεργίας ή το Ταμείο Ανεργίας μικρό σε διάρκεια δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των οικοκυριών αυτή την ώρα. Και δεν ξέρει κανείς, όπως είπατε και εσείς, μέσα σε αυτή την αβεβαιότητα τι ανοίγει, πώς ανοίγει, γιατί ανοίγει, αν θα ανοίξει. Σίγουρα εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι σήμερα έχει 2 Μάρτης, χιλιάδες συνάδελφοί μας δεν έχουν πάρει ακόμα το επίδομα ανεργίας με αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Γιατί δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα τα ένσημα αυτά των μονομερών δηλώσεων του 20 ή του 21, ή κάποιοι εργαζόμενοι δεν είχαν τις προϋποθέσεις, ειδικά αυτοί που μπαίνουν για πρώτη φορά στο Ταμείο Ανεργίας το 2020 να έχουν 100 ένσημα, εφόσον οι επιχειρήσεις ήταν εκπληστές λόγω της πανδημίας. Επίσης, θα πούμε και το άλλο. Μα φαίνεται, κύριε Κουκολάκη, δεν έχουν λάβει καμία στήριξη από το Μάρτιο του 2021. Μα φαίνεται, κύριε Κουκολάκη, όλη αυτή η ιστορία να είναι αδιανόητη. Την ώρα δηλαδή που έρχεται η πολιτεία ή η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση και σου λέει, ρε παιδιά, σήμερα είναι η κυβέρνηση η συγκεκριμένη. Ρε παιδιά, εγώ θα σου δώσω ένα επίδομα με αυτό το ποσό, ένα δεύτερο επίδομα με αυτό το ποσό για να σε στηρίξω. Θεωρείται αδιανόητο πως την ίδια στιγμή, όταν η ίδια η πολιτεία μιλά για τη βαριά βιομηχανία της χώρας στον τουρισμό, να αφήνει απ' έξω ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τον τουρισμό. Είσαστε εσείς, είναι εσείς οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, οι άνθρωποι στον επισιτισμό, είναι οι ξεναγοί, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στα αεροδρόμια, δηλαδή μια ευρεία γκάμα παραγωγικών τάξεων, οικονομικών τάξεων, εργαζόμενων. Και αναρωτιέμαι και λέω, μα πόσο αδιανόητο μπορεί να είναι να μην υπάρχει μια πρόβλεψη για αυτούς τους ανθρώπους? Δηλαδή, τι στην ευχή κάνουν πάνω στα αρμόδια η Υπουργεία? Ο Υπουργός Τουρισμού είναι για να κόβει βόλτες πάνω κάτω ανά την Ιφίλιο και να κάνει ταξίδια και να πηγαίνει σε εκθέσεις? Ο Υπουργός Εργασίας είναι για να παίρνει μέτρα μόνο για να περιορίσει έξοδα? Τέλος πάντων, κάτι πρέπει να γίνει. Πραγματικά, όπως τα λέτε, είναι, βλέπουμε η κυβέρνηση γενικά, το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Εργασίας να έχουν μια απαξιωτική πολιτική, θα έλεγα, το Υπουργείο Τουρισμού όσον αφορά την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση όλα τα χρόνια αυτά υπήρξε μια μεγάλη υποβάθμιση στο σχολείο τουριστικής εκπαίδευσης και τα 48 παράδειγμα, σήμερα που μιλάμε 2 του Μάρτη, τα τμήματα μετακπαίδευσης δεν έχουν ακόμα αρχίσει να λειτουργούν, που αυτά συνήθως αρχίζουν για τους εργαζόμενους του τουρισμού αρχές Ιανουαρίου και λειτουργούν. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε τη βεβαιότητα ότι φέτος δεν θα γίνουν αυτά τα τμήματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν και τις συνέπειες που μια μερίδα εργαζομένων θα ήθελε να επαναεκπαιδευτεί πάνω στον τουρισμό και δεν τους δίνεται αυτό το δικαίωμα από το ίδιο το κράτος. Έχουμε δυστυχώς το Υπουργείο Εργασίας που στην καλύτερη των περιπτώσεων εμείς οι άνεργοι επιδοτηθήκαμε 80 ημέρες επίδομα ανεργίας και αυτό έληξε αρχές Φεβρουαρίου. Πώς θα επιβιώσουμε εμείς μέχρι το Μάιο-Ιούνιο
που θα ξαναδούμε εισόδημα. Είναι λοιπόν πολλά τα ερωτηματικά. Είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε η ακρίβεια στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, καύσιμα, ενέργεια έχουν πάρει την ανιούσα. Η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων έχει μειωθεί πάνω από το 20%. Αυτά όλα λοιπόν εφέρεται, γυκνά το λέμε, υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε επιβίωσης των εργαζομένων, ξενοδοχοϊπαλλήλων, των εργαζομένων εποχικών στον επισιτισμό και στον τουρισμό. Πρέπει άμεσα να παρθούν μέτρα στήριξη για όλους τους εποχικούς εργαζόμενους. Μάλιστα. Είναι λοιπόν πολλά τα αιτήματα, οι διεκδικήσεις από εσάς. Είναι η παράταση του Ταμείου Ανεργίας, όπως μέχρι στιγμής το είπαμε, το λέω σε τίτλους. Είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Είναι τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Είναι η στήριξη στους εποχικούς. Είναι η αναβάθμιση των σχολών τουριστικής εκπαίδευσης. Είναι η βελτίωση των συνθηκών εργασίας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Είναι το μέτωπο κατά της ακρίβειας. Άντε δηλαδή τρέχα γύρευε όλα αυτά τα οποία ζητάτε, αν μη τι άλλο, ποιοτική να κάνουν την καθημερινότητά σας, που μόνο σε αυτό το σημείο δεν βρίσκεται. Ακριβώς. Για όλα αυτά τώρα εμείς σήμερα κατεβαίνουμε στους δρόμους. Είναι η αρχή από μια σειρά κινητοποιήσεων. Πανελλαδικά εννοείται, κύριε Κοκολάκη. Πανελλαδικά. Ναι. Πανελλαδικά. Σήμερα εδώ στην Κρήτη το ίδιο κάνει συναντήρια τόσο στα Χανιά όσο και στο Ρέθινο. Οι συνάδελφοι από το Λασίθι θα αγωνιστούμε από εδώ, από το Ηράκλειο μαζί. Το επόμενο διάστημα θα συνεδριάσουν τα αρμόδια όργανα ώστε να δούμε τι θα γίνει από εδώ και μετά. Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει κλιμάκωση αυτών των κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα, εφόσον τα αιτήματά μας δεν ικανοποιηθούν.